Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην ΚΟ. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακόμη αντιμετωπίζουν αρκετές ενεργές εστίες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 68 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 32 μετέβησαν αεροπορικώς από την Αθήνα, 9 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην πυρκαγιά της Χίου, όπου επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος, 21 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Οι ομάδες πυρόσβεσης ενισχύθηκαν με 66 πυροσβέστες και 12 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Λέσβο και την Αθήνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δίστομο Βιωτίας, Ζάκυνθο, Ηράκλειο Κρήτης και στον Άγιο Ελισέο Λακωνίας. Να εφιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας σε ένα καλοκαίρι το οποίο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αλλά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες είδαμε έναν πολύ καλύτερο στονισμό, είδαμε πολύ έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, είδαμε για πρώτη φορά την μεγάλη σημασία των drones για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών. Νομίζω είδαμε καλύτερο συντονισμό αστυνομίας, αυτοδιοίκησης και εθελοντών. Και νομίζω το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις και οι ζημιές να είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της απειλής. Αυτή η μάχη προφανώς και θα διαρκέσει. Μπαίνουμε πια στον σκληρό πυρήνα της αντιπυρικής περίοδου και σίγουρα δεν θα κερδιθεί χωρίς τη συνδρομή και των πολιτών, ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης. Συνολικά 52 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ η πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει μάχη με 8 φωτιές.